Μαρίζε το στάθι, πάγα που σε τη γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη. Και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Θα σε πετάξω ρε παιδί μου, στον δρόμο μου είσαι. Σίγουρα δεν είναι κόπος έτσι. Απλά βάλε λίγο τα πράγματα πίσω. Ναι. Κάτι ψώνια είναι για την Δανάη. Πώς θα πάει με την παράσταση? Η δικιά μου δεν λέει τίποτα, κουβέντα δεν τις παίρνεις. Θέλει να είναι έκπληξη. Έλα, μπες. Μπα. Πάμε να φύγουμε, ρε παιδί μου. Λέω να πάω με το πόδι μου, ρε, να ξεμουδιάσω λίγο. Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι. Μπες, ρε παιδάκι μου, δεν μου είναι κόπος, σου λέω στο δρόμο. Έχω και πάγο, αν θέλετε. Σκέτο, ευχαριστώ. Με μια φέτα λεμόνι. Για το κεφάλι. Α, όχι, δεν πειράζει. Θα χαλάσει και το μαλλί. Αλλά σας... κάπου σας ξέρω. Κάτι μου θυμίζετε. Μην μου πείτε, μην μου πείτε. Αχ, εδώ το έχω. Να σας βοηθήσω. Είμαι κόρη του Τάκη. Καλευτής του... Ποιου Τάκη? Κυκλοφορεί και ως Νεκτάριος. Είστε η κόρη του πατέρα Νεκτάριου, όχι. Πάθατε πλάκα. Τώρα που το λέτε, του μοιάζετε ξέρετε πού, εδώ, στο τούτο του. Λοιπόν, κυρία μου, ακούστε με για να γλιτώνουμε και χρόνο. Πείτε στον πατέρα μου ότι δεν έχω καμία όρεξη να ξαναδώ τα μούτρα του. Ούτε εγώ, ούτε η αδερφή μου. Και να μην μου ξαναστείλει κανέναν εδώ. Χα! Σε λίγο θα μου πείτε ότι ήρθε επί τούτου εδώ για σας. Ενώ ήρθατε, για να μοιράσετε φυλάδια. Καλέ, εγώ τον πατέρα σας, το που τον ξέρω καλά-καλά. Είμαι απλώς ένα μέλος του ποιμνιού του που θαυμάζω το θεάρεστο έργο του. Ψέματα. Έχουμε πει και καλησπέρα. Κάνα δύο φορές μετά τον Εσπερινό. Και φαντάζομαι σας είπε πόσο άψογος πατέρας ήταν. Και ότι η μητέρα μας έβαλε λόγια εναντίον του. Καλά πια, τι σας έκανε το ανθρωπάκι? Είχατε απαγάγει τις κόρες σας. Ο Χριστός, πού το έμαθες? Απαγάγατε τις κόρες σας. Λιγάκι. Τι θα πει λιγάκι? Τις απαγάγατε 5 βήματα και μετά το μετανιώσετε και κάνατε πίσω? Άσε μου να σου εξηγήσω. Όπως ξέρεις, είχα χωρίσει με τη γυναίκα μου. Ήμουν μπαμπάς του Σαββατοκύριακο. Όπως όλος ο κόσμος. Της πήρα λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο μαζί μου στο Βόλο. Τραγουδούσα σε ένα μαγαζί στη Σωράγια. Το γνωστό. Το ξέρεις? Όχι. Είχα κλείσει μόνο Σάββατο. Κυριακή θα γυρίζαμε. Έγινε όμως χαμός. Και ο μαγαζάτορας δεν μ' άφηνε να φύγω. Πώς δεν σας άφησε? Άμα θέλετε να φύγει κάποιος από κάπου, σηκώνεται και φεύγει. Ο τύπος ήταν το πιο γρήγορο μαχαίρι της Αρακασιάς. Τι γρήγορο έκανε με το μαχαίρι? Καθάριζε ψάρια. Μα ήσασταν τόσο ανεύθυνος. Πήρατε μαζί σας μικρά κορίτσια σε ένα τέτοιο μέρος? Τα κορίτσια μου είχαν μείνει στο ξενοδοχείο τέκνων. Είναι δυνατόν να τα έπαιρνα μαζί μου στο μαγαζί? Σιγά μην τα έβαζα να μου κάνουν και δεύτερη φωνή. Λοιπόν, που λες, δεν μπορούσα να φύγω. Ούτε Κυριακή, ούτε Δευτέρα. Και την Τρίτη γυρίσανε μόνες τους με το κτέλ. Η γυναίκα μου είχε ήδη δηλώσει απαγωγή. Μετά μου έκανε και ασφαλιστικά μέτρα. Άσε τώρα, τι να σου λέω.
Μάλιστα. Και τελικά, εσείς πότε φύγατε από τη Σοράγια? Μετά από 3 μήνες. Ευτυχώς που έπαθα φαρυγγίτιδα και με διώξανε. Αλλιώς εκεί θα ήμουν ακόμα. Μα δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Θέλω να αλλάξω ρόλο. Μα θα κλέψεις την παράσταση. Είπα, θέλω να αλλάξω ρόλο. Δεν έχει άλλο ρόλο. Ή την άλλη που θα κάνεις, ή δεν θα είσαι καθόλου στην παράσταση. Να μην είμαι καθόλου τότε. Αυτό δεν γίνεται. Αποκλείεται, δεν έχω cast. Θα κάνεις την άλλη που πάει και τελείωσε. Μα κυρία, δεν μπορώ. Έχω μία μούρη στο σχολείο. Θα ξεφτυλιστώ τελείως. Άσε που θα με δει ο πατέρας μου και θα με κράξει. Λίγο δύσκολο να σε δει και να σε κράξει. Γιατί? Α, δεν το ξέρεις. Η μαμά σου πυροβόλησε τον μπαμπά σου. Σημασία όμως έχει να γίνει παράσταση και να δώσουμε όλοι μας τον καλύτερο μας εαυτό. Γιατί αυτό θα ήθελε και εκείνος. Τι είναι, Μανολάκι μου, γιατί δεν τρως? Μαμά, πυροβόλησες τον μπαμπά. Πού το άκουσες αυτό? Σε ρώτησα κάτι. Μα εγώ σου είπα, έχει πάει στο θείο Νιόνιο. Δεν τον πέτυχα. Πού είναι? Δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσει. Αμάρε μάνα, κι εσύ σκατά τα έκανες. Σου είπα να του δώσω ένα μάθημα, όχι να μ' αφήσει ορφανό. Ένα μάθημα πήγα να του δώσω, αλλά κάτι πήγε στραβά. Είναι ζωντανός. Θα γυρίσει, σου το υπόσχομαι. Πότε? Δεν ξέρω. Μεθαύριο είναι το θεατρικό. Δεν θα έρθει να με δει? Αχ, Μανολάκι μου. Δεν νομίζω. Συγγνώμη. Παναγιά μου, ευτυχώς. Θα κλειδώσω και το δούλεμα. Αχ. Ξύπνησες? Μόλις. Πω πω, αδερφέ μου. Καιρό είχα να κάνω τέτοιον ύπνο. 16 ώρες θα βιάστηκα. Κάνε καφεδάκι, παίζει. Κάτσε να τελειώσω μια στιγμή και έρχομαι. Τι κάνεις? Τίποτα, μωρέ. Με έχωσε η μάνα μου να γεμίσω αυτό το λάκκο. Ήρθε εργάτης και ξερίζωσε ένα ξεροφήνικα. Παράτατο, μωρέ, να πιούμε κανένα καφεδάκο, να ανοίξει το μάτι μας και συνεχίζεις μετά. Όπου έχω και μια πείνα. Τράβα μέσα, στο ψυγείο έχει τα παίρνουμε φαγητό. Φάει και πίνουμε μετά καφέ. Να τελειώσω κι εγώ. Άντε. Φίλε, φίλε, βοήθεια, μόνο εσένα έχω, πρέπει να με μαζέψεις. Πού είσαι? Α, Άγιο είχαμε, δίπλα είμαι. Ξεκίνα και θα με δεις μπροστά σου. Έλα ρε, εσύ είσαι και χέστηκα πάνω μου. Είπα πριν κανένα τρόπο σαν εμένες να με ξεχάνουν. Τι έγινε, γιατί κοτσάνεις? Πρέπει να φύγουμε, μη μας προλάβουν. Θα στα πω στον δρόμο, πρέπει να με κρύψεις. Τι κάνεις εκεί πίσω? Κρύβομαι, μωρέ, να μην με δουν, έλα, δεν με είδες, δεν με ξέρεις. Ρε Αριστίδη. Έλα μου. Πρόσεχε λιγάκι, στάζεις παντού, μετά κάνουμε ματάρα. Πρέπει να τα βρει αποστάφηση η μάνα μου τα γυρίσει. Καλά, καλά, καλά. Πού είναι μια σφουγγαρίστρα? Στο μπάνιο. Άντε, μπράβο. Έλα. Εγώ θα τα κάνω. Ποιος εγώ? Χτυπημένος άνθρωπος. Ρε άνθρωπε, τι πάχριστος είσαι. Μέχρι και το φαγητό το τάπερ το φαγες. Για να μην λερώσω πιάτο, μωρέ, και σε κουράσω. Πω, πω. Πάντως, φίλε, το ωραιότερο μπριάν που έφαγα στη ζωή μου, έτσι. Η μάνα μου, καταπληκτική μαγείρισα. Πού είναι τώρα? Στο χωριό, αύριο γυρίζει. Αύριο?
Άμα κι εγώ τα κάνω. Θα ξεκουμπιστείς. Φίλε, μη μου το κάνεις αυτό, αποκλείεται. Πρέπει να μείνω κρυμμένος. Πω, πω. Άμα με βρουν, θα με καθαρίσουν. Εγώ θα σε καθαρίσω. Καμάτα να κάνεις νερά, λέμε. Α. Όπως ακριβώς το είχα υποψιαστεί από την αρχή. Ήταν προφανές, απλά ήθελα να σιγουρευτώ. Οι δυο τους είναι κρυφά ζευγάρι. Η σύζυγος και οι ερωμένες το ανακάλυψαν και αποφάσισαν να εκδικηθούν. Ο εραστής, ωστόσο, τον έφυγε τελευταία στιγμή. Τι όμορφη ερωτική ιστορία. Στη φύλακα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Υπήρξε πολύτιμη. Ήταν τιμή μου. Έμαθα τόσο πολλά. Και αντίο. Αντίο. Τι αντίο. Μετατίθεμαι στον Άγιο Δημήτριο. Είχα ζητήσει τη μετάφραση από καιρό. Ενώ πριν σε γνω... Καλή αρχή. Το νέο σου τμήμα είναι πολύ τυχερό που θα σε έχει. Τάσο! Τι είναι αυτό? Το αγαπημένο αρκουδάκι της Νανάης. Η πρώτη φορά το βλέπεις. Και γιατί είναι παπάς? Παπάς! Πώς σου ήρθε? Τάσο! Πώς βρέθηκε αυτό εδώ και τι δουλειά έχει με τη Δανάη? Ωραία, και τι ήθελες να της πάρω δηλαδή? Τον Τάνος! Αρκετά πια με τα παιχνίδια βίας. Έχουμε κάνει τα παιδιά μας μικρούς πολεμοχαρείς. Δεν πιστεύω να σε πλησίασε ο πατέρας μου, γιατί τώρα τελευταία τρώγεται πάλι. Εμένα? Ούτε που τον ξέρω, παιδί μου, τον άνθρωπο. Και να τον δω, δεν θα τον γνωρίσω. Το απόγευμα έχει μικρή γερμανικά. Θα την πάω εγώ. Αυτά τα γερμανικά, ένα χρόνο πηγαίνει και ούτε ένα μπίτε δεν ξέρει να λέει. Παππού! Εγγονούλα μου, ψυχή μου! Αργήσαμε στην κίνηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο αυτή τη φορά. Στις 6 υποτίθεται τελειώνει το μάθημα γερμανικών. Πρέπει να τη γυρίσω πίσω. Μην κλάψεις πάλι, δεν μπορώ. Καλά, καλά. Θα στρωθούμε το σουκού να μάθουμε κανένα γερμανικό. Ό,τι προλάβουμε. Νομίζω η μαμά θα κάτσει να σε εξετάσει. Εσύ, γιέ μου, θα πας στον παράδεισο. Και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα, αν μας ανακαλύψει η Αγγελική. Πάω, γιατί έχω αφήσει το αμάξι μαλάρ και έρχομαι. Πού, είμαι καλό παιδί. Το ρωτάς, Δανάη μου. Το καλύτερο. Άκου εκεί. Ωραία. Πειράζει να κάνω κάτι κακό? Μία φορούλα μόνο. Μετά θα έρθω να σου εξομολογηθώ. Το υπόσχομαι. Έλα, πες τον παππού τι τρέχει. Μην το πεις. Θα πω στον μπαμπά να φτιάξει ένα κέικ φιστίκι. Και θα το δώσω στην Νικόλ. Παίζουμε μαζί στο θεατρικό. Και πού είναι το κακό? Έχει αλλεργία στο φιστίκι. Τρελάθηκες, θα αρρωστήσει. Λίγο θα φάει, το σοδά. Και γιατί να το κάνεις αυτό, Δανάη μου? Γιατί showbiz κάνουμε. Α, θα έρθεις αύριο να με δεις? Θα έρθεις, ε? Δεν μπορώ, ξέρεις, εγώ και η μαμά άλλη φορά. Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα κάνεις κακό στο κοριτσάκι. Άμα δεν έρθεις, δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Ας τη φύλακα. Περνούσα και... Ούτε ραντεβού να είχαμε. Δηλαδή, εξυπακούεται ότι δεν είχαμε ραντεβού. Όχι ότι... Δεν εννοούσα. Ναι, όχι. Όχι. Δηλαδή... Ήταν στο δρόμο μου και πέρασα να δω μήπως... Μήπως... Μήπως μας διέφυγε κάποιο στοιχείο. Ακριβώς. Γλυκάκι. Έχει κάτι αυτό το πάρκο. Δεν ξέρω τι. Ναι. Έχει κάτι. Ηλίθεια!
Συγγνώμη τώρα, εσύ με την κουτάλα τι ακριβώς θα του έκανες? Θα τον δοκίμαζες να δεις αν θέλει αλάτι? Τα μαχαίρια ήταν στα άπλυτα. Έδωσε σημεία ζωής? Σε μένα όχι. Με είχε μια μακρινή ξαδέρφη του πήρα. Που είχα να τη δω από το γάμο, δεν τον είδε κανείς. Ούτε σε μένα έδωσε. Σε μένα έδωσε. Εξαφανίστηκε το μπουρνούζι του. Δεν το βρίσκω πουθενά. Πρέπει να μπήκε κρυφά και να το πήρε. Ήρθε εδώ ειδικά για να πάρει το μπουρνούζι και έφυγε. Συγγνώμη, γι' αυτό το μπουρνούζι λες? Α, εδώ ήταν. Βάλε και μια φασίνα κάποια στιγμή. Τόσα έκανες. Ερωτεύτηκες, χώρισες, ξαναχώρισες, φόνο έκανες στο σπίτι, τίποτα. Ανέγκυχτο. Τύφο κοντέψαμε να πάθουμε εδώ μέσα. Όταν βγάζατε τα μάτια σου στο σπίτι της Λίζας, μια χαρά ήτανε. Αχ, σαν να τον βλέπω τώρα, πάνω σε αυτό το καναπέ. Και το τραπέζι, το είχαμε τιμήσει, δε όντως. Μόνο το τραπέζι. Η μπανιέρα. Α, όχι, δεν μπορώ στην μπανιέρα, είμαι κρυουλιάρα. Μόνο η μπανιέρα, ο πάγκος στην κουζίνα, πολύ του άρεσε. Ναι, ήταν και κοντά στο ψυγείο και μπορούσε να τσιμπολογάει ταυτόχρονα. Όλα τον θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Αγαριστήρι μου. Μπούρλα, δεν πέθανε. Σωστά. Κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει. Σε καμιά γκομενά του που δεν ξέρουμε θα έχει λουφάξει. Αχ, και να του τύχει μία. Μία. Μία καπάτσα, Παναγία μου. Όχι ζωντόβολο, σαν εμάς. Να τον κάνει να φτύσει αίμα. Να πληρώσει για όλες μας. Όχι, τηλεφώνησε τώρα, ρε φίλε. Θα επικοινωνήσω μαζί σας το σύντομο. Ευχαριστώ. Φιλαραγκή, με βρήκαν οι κάρδιες. Δεύτε τελευταίο να σπασμό. Να μου φιλήσει το Μανολάκι και να του πεις ότι ο μπαμπάς του. Α, αντίο, φίλε! Σήκω πάνω. Άκυρο, ρε, θα ζήσω. Στη θέση σου δεν θα έβαζα στοίχημα. Λέγε ποιος είσαι και τι κάνεις σπίτι μου. Α, είμαι φίλος του Τάσου. Το κάνετε λίγο πιο και αυτό. Φίλος του γιού μου. Και πώς βρέθηκες εδώ? Αυτός με έφερε. Συγγνώμη, εσείς δεν ήταν να γυρίσετε αύριο? Σου χάλασα τα σχέδια. Όχι, όχι. Προς Θεού. Απλώς αισθάνομαι λίγο άβολα που με βρήκατε εδώ έτσι σαν τον εισβολέα. Πεινάς να σου φτιάξω κάτι? Ευχαριστώ. Έχω ήδη φάει το θαυμάσιο μπριάμ σας. Ό,τι νοστιμότερο έφαγα στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ. Να... να σου ζεστάνω λίγο γάλα. Δεν έχω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην μπαίνετε στον κόπο. Κανένας κόπος. Έξω στο αγροτικό έχω το κατάλληλο άτομο γι' αυτό. Μίλα μου στον Ενικό. Θα αρμέξω την Κατερίνα και έφτασα. Όταν λες να αρμέξεις την Κατερίνα... Την κατσίκα μου. Την έφερα από το χωριό, την πειράζει η γρασία. Δεν θα αργήσω. Σου αρέσει το φρέσκο γάλα? Έχω την εντύπωση ότι εδώ και λίγη ώρα όλα μου αρέσουν. Σε 10 λεπτά ξεκινάμε την πρόβα τζενεράλε. Παρακαλώ να ετοιμαστείτε. Η Δανάη δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν θα περιμένουμε τους κομπάρσους. Πάμε, Δημήτρη. Ήρθε! Λοιπόν, να πας να ετοιμαστείς. Θα σας επιτρέψω να παρακολουθήσετε πρόβα με την προϋπόθεση ότι δεν θα το πείτε στους άλλους γονείς. Μια ερώτηση να κάνω μόνο. Θα ξεφτυλιστούμε οικογενειακό?
Δώρα. Τάσο. Τζένι. Αγγελική. Δώρα. Αγγελική. Κανείς δεν θα πιθανάσει. Ξέρεις ότι η Νικόλ, τυχαία τώρα στο να φέρω κουβέντα να γίνεται, είναι αλλεργική στα φιστίκια. Τούμπανο γίνεται ο λαιμός της. Ναι, η μαμά της μου το είπε. Φαντάσου τι τώρα, να φάει κανένα φιστίκι κατά λάθος πριν την παράσταση. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Γιατί τότε, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να την αντικαταστήσω. Ομοιγέννητο. Επιτυχία, Νικόλ μου. Έφερα κέικ. Άσε με να συγκεντρωθώ. Ή μάλλον φέρτο. Με πιάνει άγχος. Πιάνει όλους τους ταλαντούχους ανθρώπους. Και όταν με πιάνει άγχος, θέλω κάτι γλυκό. Δεν έχει φιστίκι, έτσι? Όχι, δεν έχει. Μη! Είναι δικό μου! Ένα κομματάκι! Όχι! Και νομίζω ότι δεν θα έρθεις. Και λοιπόν, σιγά το ρόλο. Άλλη είναι η πρωταγωνίστρια. Εγώ χωρίς εσένα δεν πρόκειται να παίξω. Ξέρεις τι λέω? Έχω μια ιδέα. Να το σκάσουμε οι δυο μας, να πάμε στο πάρκο να παίξουμε. Και στα τσακίδια το έργο. Να το κάνει η Νικόλ μόνη της. Ε, τι λες? Στο πάρκο να παίξουμε. Ωραία ιδέα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Δεν είμαστε πια φίλοι, αλλά στο πάρκο θα πάω. Μόνη μου, επειδή φεύγω από την παράσταση. Καλή επιτυχία. Ήτανε τόσο έντονο, τόσο πραγματικό. Το κοίταζα μέσα στο βλέμμα σου σαν τη διαβεβαίωση μιας αγάπης που από μπουμπούκι γίνεται λουλούδι. Ανθίζει. Δειλά μεν, αλλά ανθίζει. Όμως, κάθε τέτοια διαβεβαίωση έχει τόσο μικρή διάρκεια που αμέσως μετά η καρδιά μου τρέμει στο ενδεχόμενο μιας παρεξήγησης. Ήταν πραγματικό ή το ωρεοποίησα εγώ μέσα στο μυαλό μου? Έτσι όπως έβλεπα, υπέροχα κοντινό, αλλά και τόσο μακρινό, να χαϊδεύεις τα πλήκτρα του πιάνου και να μου τραγουδάς με αυτή τη μαγευτική φωνή σου. Μιλάς στο τηλέφωνο? Όχι, σας περίμενα, απλώς. Ερχόμενος νομίζω ότι άκουσα ομιλίες. Όχι, η ιδέα σας ήτανε. Έχετε κάτι? Πολλά και διάφορα, όπως ξέρεις. Μπορώ να ησυχάσω καθόλου? Λοιπόν, στα δικά μας. Τα δικά μας, όταν λέτε. Μου είπες στο τηλέφωνο για την επόμενη εμφάνιση στον Ντούκουνα. Δεν ξέρω αν πρέπει. Α, ναι, όχι, φυσικά και πρέπει. Αυτός επιμένει για 20 εμφανίσεις τουλάχιστον. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να θέσουμε πάλι όρους, να επαναξετάσουμε την αμοιβή σας. Τι έχετε όμως, μου φαίνεστε λίγο αφηρημένος. Ναι, κάτι σκέφτομαι. Τι σου είναι ο έρωτας όμως, Τι σου είναι? Μπορεί η πίστη να μετακινεί βουνά, αλλά και ο έρωτας μετακινεί ολόκληρες υπήρους. Μέρες τώρα βλέπω να γεννιέται ένα μπουμπούκι στο μικρό μου τον πλανήτη. Διαλέγει τα χρώματα του μυστικά. Ετοιμάζει κρυφά την ομορφιά του. Ντρέπεται μην και το δω πριν του να είναι έτοιμο. Ανά! Το μπουμπούκι ανοίγει! Ω, ναι! Είναι μια παρουσία μαγική! Δείτε το! Λουλούδι, καλώς ήρθες! Είμαι ο πρίγκιπας του μικρού αυτού πλανήτη. Δεν έχω να σου δώσω πολλά, παρά μόνο αγάπη. Δείτε το! Λουλούδι, καλώς ήρθες!
Δείτε το! Λουλούδι, καλώς ήρθες! Δείτε το! Η Νικόλ έπαθε αλλεργική κρίση. Τούμπανο λαιμός της, την έχουμε κορτιζόνες. Όχι, το καημένο. Δηλαδή θα ακυρωθεί η παράσταση να φύγουμε, έχω και το μαγαζί. Όχι, η Σύση μου είπε ότι θα κάνει κάποια προσαρμογή. Τι κάνει? Δεν ξέρω. Σύση, τι κάνεις? Καλά είμαι. Αλλά αναγκαστικά εδώ τι να κάνουμε. The show must go on. Και ο Άι Βασίλης που κολλάει? Αυτή τη στολή είχα πρόχειρη. Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Μικρέ πρίγκιπα. Χω, χω, χω. Ήρθα από την Κεσαρία. Χω, χω, χω. Για να σου πω τι συνέβη στο λουλούδι. Ε. Καταλαβαίνετε όλοι τι παιδική ηλικία πέρασα, έτσι? Άστα. Εκεί που καθότανε, το έφαγε ένας γάιδαρος. Τι εργάρα είναι αυτή. Θα το πάρω να το διαβάσω οπωσδήποτε. Σύση, φύγε από εκεί και φέρ τη Δανάη να παίξει. Μα δεν τη βρίσκω. Η Δανάη έφυγε. Πήγε στο πάρκο. Μόνη της. Στο πάρκο. Μόνη της. Ναι, εγώ φταίω. Στεναχώρησα τη Δανάη. Τα κατέστρεψα όλα. Την έχασα για πάντα. Δεν θα με συγχωρήσει ποτέ. Μικρέ πρίγκιπα. Μικρέ πρίγκιπα είπα. Εδώ είσαι, μωρέ. Έφαγα τον κόσμο για να σε βρω. Εγώ το πιστεύω. Τα εμπόδια φουντώνουν τον έρωτα, δεν τον σβήνουν. Το πιστεύετε, ε? Κι εγώ το πιστεύω. Δύο άνθρωποι από τόσο διαφορετικούς κόσμους, με κανένα σημείο επαφής φαινομενικά, κι όμως... Κι όμως... Βγήκες όπως μπήκες. Τι λες, Τέκνον? Για εξομολόγηση, κύριε Εφταλία. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Περάστε αργότερα, περάστε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Ήταν τρόπος αυτός, Τέκνον. Καλά τώρα, Πάτερ. Δεν θα πάθει τίποτα να εξομολογηθεί μισή ώρα αργότερα ότι δανείστηκε ζάχαρη και δεν την επέστρεψε. Εδώ χανόμαστε. Λοιπόν, συνεχίστε από εκεί που μείναμε. Σε συνεπήρε η ιστορία, ε? Με συνεπήρε και με συνεσήκωσε. Λοιπόν. Λοιπόν, παντρεύεται την Κυριακή που λες. Ποιος? Ο Ντάρεκ, ο Αιγύπτιος με την Ανούλα, την κόρη του Νικήτα του Χασάπη. Αυτό δεν λέγαμε? Ό,τι να είναι. Μετά από όσα δύσκολα περάσανε, τα καταφέρανε. Εγώ θα κάνω το μυστήριο. Ωραία. Δίον Ανθόσπαρτον. Να πηγαίνω κι εγώ σιγά-σιγά. Ναι, μπράβο, γιατί παρασύρθηκα κι εγώ. Μπορώ να κάθομαι να σου μιλάω όλη μέρα. Εννοώ για αυτή την ιστορία. Επίσης, Τέκνον, ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Ναι, Πάτερ, κι εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι. Αυτό το Τέκνον και Τέκνον, μήπως το ελαττώνω με λιγάκι. Έχω και όνομα, ξέρετε. Κλάρα. Νεκτάρι. Ίσως δεν πρέπει να βρισκόμαστε συνέχεια εδώ μέσα. Έχετε δίκιο. Να βγούμε για ένα ντίνερ. Ίσως δεν πρέπει να βρισκόμαστε εδώ μέσα ή οπουδήποτε, γιατί η ενορία έχει αρχίσει να κολλάζεται. Άνευ λόγου και αιτίας. Όμως με τόσα σούρτα φέρτα κάθε μέρα εδώ μέσα, και θα παρνόμαστε και με τις ώρες. Μα ποιος ασχολείται? Όλοι. Να τώρα η μυστή απ' έξω. Βάζω στοίχημα. Έχει στηθεί και κρυφακούει. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Ωραία ιδέα έχετε για το ποιμνιό σας, Πάτερ. Αφού περπατάμε σε ευθεία, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Ο κόσμος είναι στρογγυλός. Μικρέ πρίγκιπα, κρατάς μυστικό? Πες μου, πιλότε. Ταξίδεψα στα πέρατα της Οικουμένης και ξέρεις τι ανακάλυψα για τον κόσμο? Τι? Δεν είναι στρογγυλός? Η μπαλαμπά και το γιαρμά, ο άσπρος κότσος της γιαγιάς, η ρογατός στα φίλη, η κοιλιά του Άι Βασίλη. Υπάρχουν στη γη πολλά πράγματα στρογγυλά, αλλά η γη δεν είναι ένα από αυτά. Ο Τζακ, η φασολιά, η Ραπουνζέλ με τα μαλλιά, ο Αλαντίν με το λιχνάρι, ο Αετός και το σκαθάρι. Υπάρχουνε παραμύθια χτυπητά, μα το αγαπημένο μου είναι η βαρύτητα.
Δηλαδή δεν γυρνάει γύρω-γύρω. Άμα γυρνούσε σαν σβούρα, θα είχαμε πάθει όλοι σαλούρα. Άμα ήταν οβάλ, ό,τι φάγαμε θα είχαμε βγάλ. Πες το και στο δικό σου παιδί, ό,τι γίνε επίπεδι. Κι είναι ωραία έτσι, κι είναι ωραία έτσι. Δεν χρειάζεται να προσπαθεί να γίνει γη στρογγυλή, αφού είναι επίπεδι. Πες το και στο δικό σου το παιδί. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μου ακυρώσουν την παράσταση? Τι δεν τους άρεσε? Τι? Ο Αριστίδης δεν φάνηκε ακόμα. Ναι. Τάσο, πρέπει να σε ρωτήσω κάτι, γιατί θα τρελαθώ. Έκανες κακό στην Αριστίδη. Οπ, με τσάκωσες. Τάσο, τι θα κάνουμε? Εντάξει, το τακτοποίησα. Απλώς επειδή τον στραγγάλισα με την καλή μου τη ζώνη, πρέπει να μου βοηθήσει να τον ξεθάψουμε, γιατί την ξέχασα μέσα του ζώου. Άντε ρε βλάκα, κότεψα να πεθάνω. Όχι ότι δεν το σκέφτηκα, να μην πω ψέματα. Και το παπούτσι του πώς βρέθηκε στα μάξι σου? Κάνε μια στιγμή ότι κόβεις τις ντομάτες για να μην μας καταλάβουν και θα σου πω. Με πήρε κατά τρομαγμένος να πάω να το σώσω. Μου είπε για τον πυροβολισμό, τον μάζεψα και τον πήγα στο πατρικό μου. Φοβήθηκα ότι η Αγγελική θα το σκότωνε στα αλήθεια. Έπρεπε να τον εμποδίσω. Μα πώς τις κόβεις έτσι τις ντομάτες, βρεσιδόρα πια? Ωραίο ζευγάρι πάντως. Τι ωραίο ζευγάρι είναι τρελοκομείο. Ο Τάσος είναι ο άντρας μου, δεν το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν πάβουν, είναι ένα ωραίο ζευγάρι. Αγάπη μου, είναι έτοιμα να φωνάξω τα παιδιά? Σε μένα μίλησες? Ναι, τη σαλάτα μου στη μέλα. Έτοιμα. Ναι. Παιδάκια, ελάτε να φάμε. Μήπως να το πούμε και στον μπαμπά? Τι, πώς? Τι, δεν άκουσα. Έλεγα, τόσα χρόνια περάσανε και... Αλίμονό σου αν καταλάβω ότι έχεις παρεδώσει μαζί του. Θα το πω στη μαμά. Όχι στη μαμά. Όχι στη μαμά. Τα έμαθες στα κατατόπια. Ναι, τα παγάκια έψαχνα. Τα βρήκα. Σας στο σπίτι σου, δώρα μου. Και δηλαδή ο Αριστίδης είναι ασφαλής? Ναι. Ανακουφίστηκες? Εντάξει ρε δώρα, όσο να πεις, πατέρας του παιδιού μου είναι. Και με φοβάται, ε? Σε τρέμει, γι' αυτό κρύφτηκε. Και τρώει τίποτα, ή... Άκου να σου πω, δεν πιστεύω να το συγχωρέσεις μετά από όλα αυτά. Θα σου κόψω την καλημέρα. Ποια καλημέρα, τα πόδια θα σου κόψω. Κοντέψαμε να μπούμε φυλακή για χάρη του. Όχι, απαπαπαπα. Με τίποτα, δεν με ξέρεις καλά. Άμα η Τζέννη βάλει χ... Τι βλακίες έλεγες στο μήνυμα, μωρέ. Λοιπόν, άκου, μου τα πει δώρα. Κατά λάθος υπηρεσοκρότησε το πιστόλι, να σε τρομάξουν θέλαν μόνο. Οπότε δεν κινδυνεύεις, οπότε μήπως να του δίνεις σιγά-σιγά. Μ' ακούς? Δεν πιστεύω να έχεις κουβαλήσει καμιά γκόμενα εδώ μέσα. Φίλε, δεν είναι αυτό που... Δηλαδή, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Ή μάλλον όχι, ξέρω, αλλά καμία σχέση. Φίλε, την αγαπάω. Καπετάνισε! Κασούλη, δεν είναι συμπεριφορά ο ηματώμα αυτή. Αν δεν πρέπει να το εξηγήσω! Τι λες, λέγε! Τι λες! Αν δεν πρέπει να το εξηγήσω! Λέει! Ας μην τους εξηγήσω, έλεγε. Τι να τα εξηγήσεις στον Άγιο Πέτρο τώρα που θα το συναντήσεις με σένα, θα τα πούμε μετά. Όχι, αγριάδες, τη μανούλα, Κασούλη! Δεν είναι αυτό που φέρετε, αλήθεια, λέω πρόθυμα!
Λέει, δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλήθεια, λέω πρώτη φορά. Τι με κοιτάς, μωρέ, το πνίγει! Θέλω να με βοηθήσεις να πείσω, να καταφέρω τον Τάσο για κάτι. Τι κάτι? Έχει μπει ένας άντρας στη ζωή μου και ο Τάσος τσινάει σαν μουλάρι. Σου είπε κάτι? Πώς τα περνάει? Πολύ μοναξιά. Κοσμοκαλόγρια κατάντησε. Α, μην το γελάς καθόλου. Μεγαλώνει. Κανονικά θα έπρεπε να γνωρίσει κάποιον, να βρει έναν άνθρωπο. Δεν της λείπει. Η παρέα έχει τα ζώα της. Προσφάτως μάλιστα απόκτησε κι άλλο. Ένα βόδι. Καλησπέρα σας. Διέλυσε, τι κάνεις εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Κουρεύομαι. Κι εγώ. Χρόνια τώρα. Τι κάνετε, καλά? Το συνηθισμένο μου. Έχω την ανάγκη να κατασταλάξω, να ηρεμήσω. Να νιώσω την οικογενειακή θαλπορή. Να δώσω όλη μου την προσοχή στη γυναίκα που αγαπώ. Από μένα τι θέλεις? Να, θέλω να βγάλουμε το διαζύγιο, πώς το λένε, κοινή συνενέση. Θέλω σεξ! 4 μήνες βγαίνουμε και δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Έλεγα μήπως απόψε αυτό που έλεγες. Ποιο? Αυτό που δεν έχουμε κάνει 4 μήνες. Όχι. Όχι, όχι, άστα τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν... Θανάση! Χτύπησες. Ναι, αλλά θα ασχοληθώ με αυτό αργότερα. Αν δεν ήσουν εσύ, όλα θα ήταν μια χαρά. Μα σας ζήτησα συγγνώμη. Δεν θέλω ευγένειες από μία... Από μία τι, όχι, πείτε. Τσούλα. Δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω. Όταν ήρθατε να με ρωτήσετε για τα τελευταία λόγια του άντρα σας, σας είπα ψέματα για να μην σας στεναχωρήσω. Ψέματα? Τι ψέματα? Ότι έλεγε πως σας αγαπάει. Σιγά μου το έλεγε. Χαμένα τα είχε. Μόνο για λεφτά μιλούσε. Βρήκαμε τα λεφτά, είμαστε πλούσιοι! Κλάρα μου, λες. Με κάθε επισημότητα ζητάω το χέρι της μαμάς σου. Με τον καιρό μπορείς να μιλήσεις και πατερούλη.